με την ψυχολόγο την κυρία Καραμίτζιου, που θα μας μιλήσει από μια άλλη τώρα σκοπιά για την οικογένεια και τα παιδιά. Πάντως αυτό που λέγατε πριν, πάνω σε μια μηνύματα που λέει, κερδίσατε τα λίγα του μήνα, δώστε μας τα στοιχεία να σας προβάλλουμε. Να σας τα βάλουμε μέσα. Καλησπέρα και από μένα. Όπως βλέπετε, ο τίτλος της δικής μου εισήγησης είναι «Διαδίκτυο, εφηβεία και οικογένεια». Πράγμα που σημαίνει ότι θα επικεντρωθώ περισσότερο στην εφηβική ηλικία, θα αναφερθώ περισσότερο στους εφήβους. Έχετε παιδιά στην εφηβεία, έχετε μεγαλύτερα, μικρότερα παιδιά. Θέλετε να πείτε ηλικίες. 17-18, 16, 12, ωραία. Έχουμε πιάσει όλη την γάμα λοιπόν. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι επέλεξα αυτόν τον τίτλο για τον εξής λόγο. Όταν κάτι θέλουμε να το διαχειριστούμε, να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει πρώτα να το προσεγγίσουμε, να το κατανοήσουμε, να το βάλουμε δηλαδή σε ένα πλαίσιο κατανόησης και μετά να το λύσουμε. Διότι οι λύσεις δεν έρχονται εξ ουρανού και ως διαμαγείας. Άρα λοιπόν, αν μιλάμε για το διαδίκτυο και για τη σχέση που έχουν τα παιδιά με το διαδίκτυο, προκειμένου να το διαχειριστούμε ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί όλο αυτό, χρειάζεται να το δούμε σε σχέση με την εφηβεία και τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί και τις ανάγκες που έχει αυτή η ηλικία. Δηλαδή να δούμε ποιες, ποιες ανάγκες της εφηβείας, ποιες ανάγκες των εφήβων εξυπηρετεί το διαδίκτυο, ποιες ανάγκες ικανοποιεί το διαδίκτυο και είναι τόσο περιζήτητο από τα παιδιά. Και επίσης πρέπει να το βάλουμε και σε ένα άλλο πλαίσιο κατανόησης που είναι η οικογένεια. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η επαφή των παιδιών με το ίντερνετ επηρεάζει την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, ποικίλο τρόπος και θα δούμε πώς. Πριν αναφερθούμε όμως σε όλα αυτά, ήθελα λίγο να αναφερθώ λιγάκι στις συμβουλές που δίνουν, οι ψυχολόγοι ή οι παιδοψυχίατροι στους γονείς, οι οποίοι οι ψυχολόγοι ή οι παιδοψυχίατροι ασχολούνται ακριβώς με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Λένε λοιπόν, καταρχήν, αφιερώστε χρόνο και διάθεση ώστε να ασχολείστε με το διαδίκτυο μαζί με τα παιδιά σας. Μετά λένε, τοποθετήστε τον υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο, αλλά διαφοροποιήστε τη συμπεριφορά σας όσο ο έφηβος μεγαλώνει. Δηλαδή, όταν το παιδί είναι 7 ή 8 ή 10 χρονών, είναι καλό ο υπολογιστής να είναι στο σαλόνι ή σε ένα γραφείο όπου κάνουν διάφορες δουλειές τα μέλη της οικογένειας αυτό. Όταν όμως είναι 14, 15, είναι επόμενο ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επί μακρό, ότι δηλαδή χρειάζεται σε ένα δικό του πιο προσωπικό χώρο, είναι μια πιο εξατομικευμένη διαδικασία η επαφή με τον υπολογιστή. Συζητήστε με τους εφήβους τα χρονικά όρια καθημερινής ενασχόλησης με το διαδίκτυο. Πολλοί γονείς διστάζουν να βάλουν όρια στα παιδιά και αυτό το κάνουν γιατί ταυτίζουν τα όρια με την τιμωρία. Είναι άλλο πράγμα όμως η τιμωρία και άλλο τα όρια. Τα όρια τι είναι? Είναι η συμφωνία που κάνει ένας γονιός με το παιδί του για κάτι. Συμφωνούν δηλαδή από κοινού ότι, για παράδειγμα, θα ασχοληθεί με το διαδίκτυο τόσες ώρες μέσα στην εβδομάδα. Δεν θα πω πόσες, αυτό είναι υποκειμενική σας υπόθεση. Και λένε λοιπόν ότι αν ασχοληθεί παραπάνω από αυτές τις ώρες που συμφώνησαν, θα υπάρχει μια φυσική και λογική συνέπεια, η οποία θα είναι και κάτι το οποίο θα τσούξει λίγο, όπως λέμε, το παιδί. Ότι, ας πούμε, θα στερηθεί την έξοδό του το πρωί του Σαββάτου με τους φίλους του. Ή αν είναι μεγαλύτερο παιδί, θα στερηθεί την απογευματινή έξοδο με τους φίλους του. Και αυτά τα όρια μπορεί κάποιος γονιός να τα βάζει σε διάφορους τομείς της καθημερινής δραστηριότητας με το παιδί. Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, είστε αρκετές μητέρες εδώ. Φωνάζετε τα παιδιά το μεσημέρι να καθίσουν στο μεσημεριανό τραπέζι και έρχονται μετά από μία ώρα. Τιμωρία θα πει να μην έχεις προειδοποιήσει το παιδί και απλά να το αφήσεις νηστικό. Όρια θα πει ότι το προειδοποιείς πιο μπροστά και του λες ότι στρώνω τραπέζι. Αν δεν έρθεις όμως, θα αναγκαστώ να τα μαζέψω, διότι πρέπει να ξαπλώσω, έχω και άλλη δουλειά να κάνω το απόγευμα κτλ. Αυτό είναι τα όρια που λέμε.
Συνήθως οι ενοχικοί γονείς δεν βάζουν όρια. Είναι αυτοί ακριβώς που ταυτίζουν τα όρια με την τιμωρία. Όμως, ωστόσο, είπαμε ότι είναι ένδειξη καλής σχέσης με το παιδί αυτά. Ενημερώστε τα παιδιά και από μικρή ηλικία για τα φαινόμενα εθισμού και παρενόχλησης. Δυστυχώς, στη χώρα μας έχουμε πολλές έννοιες, οι οποίες είναι έννοιες ταμπού και τις οποίες δεν τις συζητούμε με τα παιδιά. Θα αναφέρω και κάτι που είναι πραγματικά μια πράξη αγάπης και μεγαλοψυχίας, για να καταλάβετε πόσο πολύ διστάζουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα με τα παιδιά μας. Ακόμα και τη λέξη υιοθεσία. Είμαστε η μόνη χώρα από τις χώρες του δυτικού κόσμου που διστάζουμε να τη μιλήσουμε μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Και αυτό όχι μόνο στις οικογένειες όπου υπάρχουν υιοθετημένα παιδιά, αλλά γενικά είναι μια φορτισμένη λέξη. Φανταστείτε λοιπόν πόσο φορτισμένη λέξη είναι ο εθισμός ή η παρενόχληση ή η σεξουαλική παρενόχληση. Όσο όμως μιλάμε με τα παιδιά μας από μικρές ηλικίες για αυτά, τα εξοικειώνουμε με αυτές τις έννοιες και έτσι αν συμβούν κάποια στιγμή, τα παιδιά ήδη τις γνωρίζουν και μπορούν καλύτερα να τις χειριστούν και να τις αντιμετωπίσουν. Μάθετε τα παιδιά να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή στο διαδίκτυο όπως κάνουν και στον πραγματικό κόσμο. Η κυρία Ρώμα το ανέφερε αυτό πολύ ωραία πολλές φορές στην εισήγησή της προηγουμένως. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Μην χρησιμοποιείτε τη χρήση του υπολογιστή για επιβράβευση ή τιμωρία. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Πολλές φορές οι γονείς χρησιμοποιούν τον υπολογιστή είτε για να επιβραβεύσουν είτε για να τιμωρήσουν. Λένε για παράδειγμα, θα σου πάρω το καλώδιο και δεν θα σου το δώσω εάν δεν ανεβάσεις τους βαθμούς στο επόμενο τετράμινο ή αν οι καθηγητές δεν πούνε ότι τα πας καλύτερα τώρα. Ή λένε, αν συμμαζέψεις το δωμάτιό σου, μπορεί να πει η μαμά, θα σε αφήσω να παίξεις μία ώρα παραπάνω ή να μπεις μία ώρα παραπάνω στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, το βράδυ, ξέρω εγώ. Άρα λοιπόν, από μόνοι τους οι γονείς τον καθιστούν πολύ σημαντικό τον υπολογιστή. Και άρα δίνουν ένα διπλό μήνυμα στο παιδί εκείνη την ώρα. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά των παιδιών σας και σκεφτείτε αν υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί. Πολλοί γονείς λόγω του βεβαρημένου καθημερινού τους προγράμματος δεν βρίσκονται πολλές ώρες στο σπίτι, ενδεχομένως να μην έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν όσο θα ήθελαν με τα παιδιά και αναρωτιούνται τι γίνεται με τον υπολογιστή και το παιδί τους. Μπορούν ενδεχομένως να παρατηρήσουν κάποια στοιχεία τα οποία εάν τους ανησυχήσουν, αν παρατηρήσουν δηλαδή υπερβολική χρήση ή συμπεριφορές εθισμού, να αναζητήσουν αμέσως βοήθεια. Σας έχω φέρει, έχω κατεβάσει από το ίντερνετ κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες κάποιους φορείς είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στα Γιάννενα και είναι και στη Λάρισα, όσο γίνεται δηλαδή πιο κοντά εδώ, οι οποίες ακριβώς ασχολούνται με το θέμα του εθισμού και έχουν και ιστοσελίδες. Μπορείτε να μπείτε δηλαδή και στην ιστοσελίδα τους, να μπείτε στο ίντερνετ και να διαβάσετε. Δηλαδή και συμβουλές δίνουν, δεν αναφέρουν μόνο τη δράση των φορέων αυτών. Ενδεχομένως όση ώρα μιλάω να διαβάσετε τι είναι αυτό που δείχνει ότι ένα παιδί μπορεί να βρίσκεται στον υπολογιστή πάνω από 10 ή 15 ώρες την εβδομάδα μπροστά στην οθόνη. Όταν λοιπόν ένα παιδί, ένας έφηβος, παραμελεί άλλες ασχολίες και υποχρεώσεις, πράγμα που δεν το έκανε πριν, όταν έχει μια απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, όταν περνάει λιγότερο χρόνο με φίλους, ενώ παλιότερα περνούσε περισσότερο, ή όταν έχουμε και σωματικά συμπτώματα, πονοκέφαλη, ξηρότητα των οφθαλμών, αυτό ίσως είναι ένας κόδωνας που χτυπάει. Ήθελα σε αυτό το σημείο, να πω μάλλον και το εξής, ότι είναι σημαντικό οι γονείς να θυμούνται ότι είναι καλό να έχουν διάθεση να ακούσουν καλά πριν απαντήσουν. Συνήθως μιλάμε περισσότερο και ακούμε λιγότερο. Το κάνουμε ως άνθρωποι, το κάνουμε και ως γονείς. Τα παιδιά όμως έχουν περισσότερο, καλός ή κακός για μας, δεν ξέρω, έχουν περισσότερο ανάγκη από ένα αυτή που θα τους ακούσει, παρά από ένα στόμα που θα τους μιλήσει. Χρειάζεται να υπάρχει διάθεση να μπει κανείς στη θέση του παιδιού, διότι και ακόμα και ένας έφηβος στα 16 του και στα 17 του δεν έχει ακόμα την ψυχική οριμότητα ή την πνευματική διάβγεια να δει τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς. Είναι καλό λοιπόν να προσπαθούμε να φοράμε όπως λέμε τα μάτια του παιδιού και να βλέπουμε μια κατάσταση μέσα από τα δικά του μάτια.
η άδεια στον εαυτό μου να μην έχω τη σωστή απάντηση. Συνήθως οι ενήλικες διστάζουμε να πούμε «δεν ξέρω». Ο προσανατολισμός στη φροντίδα της σχέσης με το παιδί και όχι στην επίλυση του προβλήματος. Είμαστε πάρα πολύ προσανατολισμένοι στην επίλυση του προβλήματος και όχι στη φροντίδα της σχέσης. Δηλαδή στην επικοινωνία, σε όλο αυτό που μπορούμε να φτιάξουμε με το παιδί. Όταν λέω παιδί, εννοώ το λέω σχηματικά, εννοώ το παιδί μας. Περισσότερο σας λέω να φέρομαι στις ηλικίες από 12 μέχρι 17-18. Υπάρχει όμως εδώ ένας κανόνας στην ψυχολογία που λέει το εξής. Αν δεν μπορείς να λύσεις ένα ζήτημα που σε απασχολεί, αν δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, μπορείς να ασχοληθείς με τα γύρω του προβλήματος. Και όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τα γύρω του προβλήματος, δηλαδή εμπροκειμένου με τη σχέση και με την επικοινωνία, τόσο πιο καλά πάει και το πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω το εξής. Ότι όλα αυτά στα οποία αναφερόμαστε τώρα, δηλαδή όλες αυτές τις πρακτικές που μπορεί να είναι είτε συμβουλές τι κάνουμε για να βοηθήσουμε τον έφηβο σε σχέση με το ίδενε, πώς να τον στηρίξουμε, πώς να τον κατευθύνουμε, είτε είναι τεχνικές, είτε είναι λοιπόν συμβουλές, είτε είναι τεχνικές όπως είναι τα φίλτρα ή η κωδική πρόσβαση στον υπολογιστή κτλ. Είναι ασφαλώς πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ επικοδομητικά. Από ένα σημείο και μετά όμως, θα το διαπιστώσατε ήδη από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, δεν επαρκούν. Και δεν επαρκούν γιατί. Εάν το παιδί είναι γύρω στα 10, ενδεχομένως να μπορεί ένας κώδικας πρόσβασης να το εμποδίσει να επισκεφτεί ιστοσελίδες περίεργες. Στην ηλικία όμως των 13 και των 14 μπορεί ήδη πια να σπάσει αυτούς τους κώδικες. Μπορεί να βάλει δικούς του και να ξεγελάσει τους γονείς. Ή μπορεί να διαβάσει για αυτά τα φίλτρα και να μπορεί να τα βάζει και να τα βγάζει μόνος του στον υπολογιστή. Ή ακόμα μπορεί να επισκεφτεί έναν υπολογιστή σε ένα ίντερνετ καφέ ή στο σπίτι ενός φίλου του. Πράγμα που σημαίνει ότι ενώ αυτές οι λύσεις είναι πάρα πολύ καλές, λειτουργούν όμως σε ένα πρώτο στάδιο, δηλαδή λειτουργούν είτε πυροσβεστικά όπως λέμε, για να έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα, είτε λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν μπούσουλα. Όντως χρειαζόμαστε πρώτης να έχουμε αυτούς τους κώδικες. Λέτε ίσως κάτι που θα ήταν καλό να το ακούσουν όλοι, κύριε Γενική και κύριε Δήμαρχε. Το καλύτερο φίλτρο. Γιατί εγώ σας ακούω και λέτε πολύ ωραία πράγματα. Το καλύτερο φίλτρο. Συγγνώμη για την ενόψη. Όχι καθόλου, σας ακούω και μου αρέσει που σας ακούω. Είπαμε απλώς το καλύτερο φίλτρο είναι το μυαλό του. Δηλαδή να μπορεί μέχρι τότε να έχει ενημερωθεί και να λειτουργεί το μυαλό του. Αυτό είναι το καλύτερο φίλτρο. Το καλύτερο φίλτρο ακριβώς είναι αυτό, το μυαλό του, πόσο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε το μυαλό του και το καλύτερο φίλτρο είναι η επικοινωνία και η σχέση που θα αναπτύξουμε εμείς με το παιδί. Άρα λοιπόν, επανερχόμαστε σε αυτό που είχα πει στην αρχή, ότι όταν δηλαδή ανέλυα λίγο τον τίτλο της εισήγησης, ότι όταν μιλάμε για διαδίκτυο πρέπει να το δούμε σε σχέση με την εφηβεία και πρέπει να το δούμε σε σχέση με την οικογένεια. Για να μπορούμε να παράξουμε κατανόηση και να μπορούμε να στηρίξουμε το παιδί προς τις σωστές επιλογές. Όταν λέμε εφηβεία, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι όσο περισσότερο κατανοούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή την περίοδο, όσο περισσότερο κατανοούμε το πώς το παιδί, το πώς οι ανάγκες του εφήβου ικανοποιούνται μέσα από το διαδίκτυο, το πώς οι ανάγκες της εφηβείας συνδέονται με τον υπολογιστή, δηλαδή αυτά που δίνει ο υπολογιστής, πώς συνδέονται με τις ανάγκες της εφηβείας. Όσο πιο πολύ προσεγγίζουμε τον έφηβο, τόσο πιο πολύ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις της εφηβείας. Και ο υπολογιστής και το διαδίκτυο είναι μία από τις προκλήσεις της εφηβείας αναμφίβολα. Άρα λοιπόν σε πρώτο στάδιο είναι ίσως καλό να δούμε και να γνωρίσουμε ποιες είναι οι ψυχολογικές διεργασίες που γίνονται στην εφηβεία, που συντελούνται και πώς αυτές συνδέονται με κάθε μία, με κάθε ένα από αυτά που μας δίνει το διαδίκτυο. Να πω αμέσως τι εννοώ. Μία από τις πιο σημαντικές διεργασίες που συντελούνται αυτή την περίοδο είναι η αίσθηση του εαυτού. Οι εφηβοί αρχίζουν να συναισθάνονται ότι έχουν έναν εαυτό. Θα μου πείτε, δεν το συναισθάνονται όσο ήταν παιδιά. Ασφαλώς, ήξεραν ότι έχουν έναν εαυτό. Στις μικρότερες όμως ηλικίες, ο εαυτός τους
δεν αποτελούσε γι' αυτά ξέχωρη οντότητα. Τον έλεγχο τον εαυτό του σαν μια συνέχεια με των γονιών. Και όσο προχωράμε σε πρωτενέστερα στάδια της ανάπτυξης και φτάνουμε στη βρεφική ηλικία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, το βρέφος δεν μπορεί να διαφοροποιήσει, να διαχωρίσει ανάμεσα στον εαυτό του και στη μητέρα του. Βλέπει δηλαδή, νιώθει αυτή τη σχέση σαν ένα ενιαίο όλο. Εαυτός δηλαδή, γι' αυτό είναι και το ίδιο και η μαμά. Η πορεία λοιπόν, η ψυχολογική της ανάπτυξης είναι αυτή, ότι πρώτα αισθανόμαστε σαν ένα όλο με τη μητέρα μας, μετά νιώθουμε τον εαυτό μας πολύ στενά συνδεδεμένο, συνυφασμένο με τους γονείς και φτάνουμε πια στην εφηβεία, όπου εκεί αρχίζουμε να φτιάχνουμε, να κατασκευάζουμε μία δική μας ταυτότητα, μία δική μας προσωπικότητα και ένα δικό μας χαρακτήρα. Πλην όμως, σε πολύ στενή επαφή με τους συνομιλίκους τώρα πια, δηλαδή εδώ οι έφηβοι δοκιμάζουν νέους ρόλους έξω από την οικογένεια, πέρα από τους γονείς, μέσα στην ομάδα των συνομιλίκων, ώσπου πια να φτάσουν να γίνουν ενήλικες και να έχουν πάρει στοιχεία και από τους γονείς και από τους συνομιλίκους, κάποια από αυτά να τα έχουν κρατήσει και να τα έχουν αστερνιστεί και κάποια να τα έχουν αφήσει. Η αίσθηση λοιπόν του εαυτού συνδέεται πάρα πολύ με το Facebook. Δηλαδή, όπως οι έφηβοι έχουν ένα κοινό τρόπο, ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας σε όλα, χτενίζονται με τον ίδιο τρόπο, κουρεύονται με τον ίδιο τρόπο, φορούν την ίδια μάρκα παπούτσια, έχουν το ίδιο στυλ, έχουν τον ίδιο τρόπο διασκέδασης, έτσι όλοι έχουν και Facebook. Θα μου πείτε τώρα, πολλοί γονείς λένε, και αν πάει, δηλαδή, αν πάνε οι άλλοι να πνιγούν, θα πάμε κι εμείς. Αν πάει ο φίλος σου να πνιγεί, πόσες φορές φαντάζομαι το είπατε αυτό, θα πας κι εσύ. Ασφαλώς και δεν θα πάει. Πλην όμως το πώς θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουμε για το Facebook μέσα από την οδό της απαγόρευσης. Θα μιλήσουμε με έναν τρόπο, όπως λέμε, διχοτομικό, πρέπει ή δεν πρέπει, επιτρέπεται, απαγορεύεται, είναι καλό, είναι κακό. Αυτά τα δίπολα, καλό, κακό, δεν παίζουν, όπως λένε τα παιδιά, δεν παίζουν μέσα στο μυαλό τους, δεν τα δέχονται, δεν τα παραδέχονται τα παιδιά. Άρα λοιπόν χρειάζεται να δούμε το Facebook, εν προκειμένου, ξέρετε τι είναι το Facebook, σας είπε και η κυρία Ρώμα, έτσι, χρειάζεται να το δούμε σαν στοιχείο της κουλτούρας των εφήβων, της νεανικής κουλτούρας και να μην προσπαθούμε να το αφήνουμε απ' έξω, κάτι που είναι τόσο μέσα στη ζωή των παιδιών, στη ζωή των εφήβων. Δεύτερη διεργασία στην εφηβεία, την οποία δεν την έχω βάλει, θα σας την πω προφορικά, δεύτερο σημαντικό δηλαδή στοιχείο της εφηβείας είναι το μυστικό. Είναι το ότι οι έφηβοι θέλουν να έχουν μυστικά, δηλαδή να έχουν κρυφά πράγματα από τους γονείς και γενικότερα από τους ενήλικες. Θα σας θυμίσω, και θα μου επιτρέψετε να κάνω αυτή την παρένθεση, θα σας θυμίσω το τραγούδι, το «Έχω ένα μυστικό», που έγινε και ταινία και ο Χατζηδάκης μέσω του, ο Χατζηδάκης μάλλον μέσω του Σακελάριου, το έβαλε να το τραγουδήσει μια κοπέλα, βγήκε από τα χείλη μιας έφηβης κοπέλας, η οποία έλεγε «Έχω ένα μυστικό, κανείς δεν το έχει μάθει, το έχει μάθει το βουνό», κάπως έτσι, «το ξέρουν οι κάμποι, το έχει μάθει το βουνό». Τότε μπορεί να το ξέραν οι κάμποι και να το έχει μάθει το βουνό. Σήμερα τα μυστικά μιλούνται μέσα στα chat rooms. Τα chat rooms, σας είπε η κυρία Ρώμα, θα σας πει και ο κύριος εκπαιδευτικός μετά, ότι είναι το να μιλάω μέσω του υπολογιστή με έναν φίλο ή με κάποιον άγνωστο, και εκεί χρειάζεται φυσικά να είμαστε προσεκτικοί και να λέμε στα παιδιά μας ότι δεν δίνουμε τα στοιχεία μας σε αγνώστους και κάνουμε φίλους μας εντός εισαγωγικών αυτούς που τους ξέρουμε ή τέλος πάντων μιλάμε μόνο με άνθρωπους που τους βλέπουμε και στην πραγματική ζωή και τους ξέρουμε. Τότε λοιπόν μπορεί να ήταν οι κάμποι και τα βουνά, τώρα είναι τα chat rooms. Πάντως πρόκειται για την ίδια διαχρονική και πανανθρώπινη ανάγκη. Το να κρατώ πράγματα για τον εαυτό μου. Και πρέπει να κάνω πάλι μια παρένθεση εδώ θα ήθελα και να πω ότι το μυστικό δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στην εφηβεία. Έχει εμφανιστεί ήδη στην ηλικία των 3 και 4 χρονών. Όταν τα παιδιά αρχίζουν να λένε ψέματα. Είναι σε αυτές τις ηλικίες που τα παιδιά λένε ψέματα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αντιλαμβάνονται στην ηλικία των 3 και των 4 ότι έχουν μία ιδιωτική ψυχική ζωή. Ότι έχουν δηλαδή ένα δικό τους
πώς να το πω, ψυχικό πεδίο στο οποίο δεν είναι προσβάσιμο οι γονείς ή οι ενήλικες. Δηλαδή πιο απλά αρχίζουν να δοκιμάζουν, ο μπαμπάς και η μαμά μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό μου και να δει τι σκέφτομαι. Και είναι ίσως, δεν θα πω λάθος, θα το πω έτσι πιο, ότι ίσως δεν είναι και πολύ επικοδομητικό οι γονείς τότε να είναι αυστηροί, γιατί δεν ξέρω, κάποιες είστε αρκετά νέες και ενδεχομένως να έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, γι' αυτό εστιάζω λίγα και σε αυτό. Είναι λίγο άσχημο να λες το παιδί, να το εμποδίζεις να λέει ψεματάκια που λέει σε αυτή την ηλικία, ακριβώς γιατί φοβάσαι ότι θα λέει ψέματα, ας πούμε, και αργότερα. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί ενήλικες οι οποίοι έχουν παρανοϊκούς ιδεασμούς προέρχονταν από οικογένειες που ήταν πολύ αυστηροί γονείς τους σε αυτό το θέμα. Τρίτη διεργασία στην εφηβεία είναι η εικόνα σώματος. Η εικόνα σώματος είναι το να στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη, να βλέπω το σώμα μου και να νιώθω κάποια συναισθήματα γι' αυτό. Η έφηβη και στις κοπέλες συμβαίνει, κυρίως όμως συμβαίνει στα αγόρια, το σώμα τους το λατρεύουν. Και το λατρεύουν γιατί πλέον αρχίζει και γίνεται διαφορετικό, βιώνουν μια καινούρια ένσωμη πραγματικότητα, θα λέγαμε, σε αυτές τις ηλικίες. Το σώμα για τον έφηβο αποτελεί σημείο αναφοράς. Μέσα από το σώμα του νιώθει σαν να περνά όλη του η ζωή. Μέσα από το σώμα προσπαθεί να εκτονώσει ψυχικές εντάσεις, αλλά προσπαθεί και να εκφράσει επιθυμίες, συναισθήματα, τα οποία ακόμα δεν μπορεί να τα βάλει σε λόγια, δεν μπορεί να τα λεκτικοποιήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι σε αυτήν την ηλικία η σωματική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ έντονη. Τα βλέπετε να χτυπιούνται στη γυμναστική, να παίζουν ατελείωτες ώρες μπάσκετ, να πηγαίνουν χορό, ακριβώς γιατί μέσα από το σώμα εκφράζονται. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό της εφηβείας, σε σχέση με την αίσθηση που έχουν ότι είναι άτρωτοι και παντοδύναμοι, πολύ συχνά θα δείτε τους εφήβους σας να νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ή να λένε θα γίνω γιατρός και θα βρω το φάρμακο για το AIDS, ξέρω εγώ. Ή θα πάρω το μαγαζί του μπαμπά και θα το κάνω ολόκληρη επιχείρηση. Αυτά τα δύο, αυτό το πόσο έντονα βιώνει κανείς το σώμα του και το πόσο νιώθει ότι είναι άτρωτος και παντοδύναμος, συνδέεται πολύ με τα παιχνίδια που κατεβάζουν οι έφηβοι από το ίντερνετ και είναι παιχνίδια τα οποία τα παίζουν είτε μόνοι τους, είτε μαζί με άλλα παιδιά που είναι συνδεδεμένα και αυτά από δικούς τους υπολογιστές και μπορεί να παίζουν 10 άτομα ταυτόχρονα. Και αυτά τα παιχνίδια έχουν όλα τα εξής τρία μοτίβα. Ή θα είναι παιχνίδια βίας, όπου θα υπάρχει εκεί αυτό το έντονο, το ενεργητικό, αυτή η εκδραμάτιση. Ή θα είναι παιχνίδια εξουσίας, που θα συνδέονται με αυτό το άτρωτος και το παντοδύναμος. Ή θα είναι παιχνίδια του τύπου που θα βγάζουν ένα μήνυμα του τύπου εγώ θα σώσω τον κόσμο. Πολλές φορές η αντιμετώπιση μας από ενδιαφέρον φυσικά, εννοείται αυτό, και από φόβο ότι έχει κολλήσει στον υπολογιστή 5 και 6 ώρες, τι γίνεται τώρα. Πολλές φορές η αντιμετώπιση μας είναι του τύπου να πλησιάζουμε το παιδί και να του λέμε τι βλακίες είναι αυτές που κάνεις. Τι παίζεις εδώ τώρα, τι είναι αυτά που κάνεις. Σίγουρα είναι ανησυχητικό το να είναι κάποιος τόσες ώρες, γιατί πραγματικά αυτά τα παιχνίδια σε εγμαλωτίζουν, σε μαγνητίζουν. Ωστόσο, μπορείτε να τα δείτε σαν μια καλή ευκαιρία για να ανοίξετε μια συζήτηση με το παιδί. Και μπορεί να εκπλαγείτε από τις απόψεις που θα έχει το παιδί για τον κόσμο. Γιατί το να είναι τόσες ώρες εκεί μέσα σημαίνει ότι κάποια ανάγκη του εξυπηρετεί. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι έφηβοι είναι ιδεαλιστές, έχουν όνειρα για τον κόσμο. Οι έφηβοι δεν τους αρέσει αυτό που ζουν. Το βρίσκουν πολύ άδικο. Τη φτώχεια, την οικονομική κρίση τώρα την βρίσκουν πολύ άδικη. Και μέσα από αυτούς τους χώρους δραπετεύουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κανείς να πλησιάσει το παιδί, να δει τι είναι αυτό που παίζει, πώς παίζεται. Και να ανοίξει έτσι ολόκληρη συζήτηση με τρόπο που κατά κάποιο τρόπο θα μπορεί και κάποια στιγμή να αποδυναμώσει και αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, ένας έφηβος νιώθει την ανάγκη να απομονώνεται όταν δεν μπορεί να μιλήσει, όταν δεν μπορεί να βρει άλλες διεξόδους. Αν δει ότι υπάρχει η δυνατότητα να έχει διεξόδους, λιγότερο θα ασχολείται με αυτά.
Όλα αυτά τα λέω. Ακριβώς για τον εξής λόγο. Αυτή δηλαδή η γνώση γύρω από τα θέματα εφηβείας είναι σημαντική για τον εξής λόγο. Όχι για να τα ξέρουμε αυτά και έτσι να προσπαθούμε τέχνη έντος και ύπουλα να αποτραβήξουμε, να ξεγελάσουμε το παιδί και να το αποτραβήξουμε από τα chat rooms, από το Facebook, από τα παιχνίδια αυτά κτλ. Κυρίως το λέμε, κυρίως μας χρειάζεται αυτή η γνώση για να κάνουμε οι ίδιοι ενήλικες δουλειά με τον εαυτό μας. Και η δουλειά με τον εαυτό μας τι θα πει. Θα πει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αποδοχής όλης αυτής της κατάστασης. Είτε το θέλουμε είτε όχι, το ίντερνετ υπάρχει, όλα αυτά υπάρχουν. Είτε εμποδίσουμε το παιδί, είτε δεν το εμποδίσουμε, θα βρει τρόπο αν θέλει να τα κάνει. Είναι σημαντικό όμως να έχουμε στο νου μας ότι σήμερα είναι το ίντερνετ, χθες ήταν κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Με το πέρασμα του χρόνου κάποια πράγματα αποδυναμώνονται. Είναι ίσως επειδή τώρα μας έχουν έρθει όλα αυτά και δεν μπορούμε εύκολα να τα επεξεργαστούμε. Εδώ πέρα είστε κάποιες κοπέλες περίπου στην ηλικία τη δική μου, είστε και μεγαλύτερες γυναίκες όμως. Θα θυμάστε προφανώς το λεύκωμα ή θα θυμάστε τα περιοδικά Κατερίνα για τα κορίτσια, το Blake για τα αγόρια ή θα θυμάστε ότι είχαμε αλληλογραφία με ξένους φίλους στο εξωτερικό προκειμένου να εξασκούμε και τα αγγλικά μας. Όλα αυτά για τους γονείς ήταν περίεργα τότε. Οι εποχές βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με σήμερα, οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι όντως, αλλά οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί σε κάθε εποχή. Και όταν δεν ξέρεις άλλους κινδύνους, αυτούς που έχεις μπροστά σου, σου φαίνονται πάρα πολύ μεγάλοι. Όπως λοιπόν τώρα χαμογελάτε και βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να είναι έως και χαριτωμένα, με έναν τρόπο μετά από 2 δεκαετίες, και αυτά που ζούμε τώρα μπορεί να μας φαίνονται πιο εύκολα και πιο απλά, εξαρτάται κανείς πώς όλα αυτά τα προσεγγίζει. Και νομίζω, και είμαστε τώρα πια στο κεφάλαιο διαδίκτυο και οικογενειακό πλαίσιο, αν κάτι μας εμποδίζει στην επικοινωνία με τα παιδιά, είναι ίσως αυτή η ανάγκη που έχουν οι γονείς, που έχουν οι ενήλικες για τελειότητα. Έχουμε δηλαδή πάντα στο νου μας ότι τα παιδιά μας είναι η έξωθεν καλή μαρτυρία της οικογένειας. Τι θα πει ο κόσμος και όλα τα σχετικά. Έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι χρειάζεται να είμαστε ένας τέλειος πατέρας, μια τέλεια μητέρα, μια τέλεια οικογένεια και κατ' επέκταση ένα τέλειο παιδί. Το παιδί όσο είναι μικρό, ακριβώς επειδή γι' αυτό οι γονείς είναι αυτό που λέμε οι σημαντικοί άλλοι, θέλει να ικανοποιεί τους γονείς. Θέλει δηλαδή να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, να είναι ένα τέλειο παιδί όσο γίνεται, για να ικανοποιεί την εικόνα που θέλουν να έχουν οι γονείς γι' αυτό. Μεγαλώνοντας όμως τα παιδιά, όταν θα μπουν εκεί στα 13, στα 14 και μεγαλώνοντας, βλέπουν τον κόσμο με μία οπτική καθαρή που εμείς δυστυχώς δεν την έχουμε ως ενήλικες. Η δική μας οπτική έχει θολώσει από τις προκαταλήψεις μας, από τα κόμπλεξ μας, θα μου επιτρέπετε να πω. Αλλά η οπτική των παιδιών είναι πιο καθαρή, πιο αυθεντική και βλέπει ότι τελειότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος, παρά μόνο ένας άνθρωπος που έχει τις αδυναμίες του και προσπαθεί. Το κακό όμως είναι ότι μέσα σε αυτή τη φροντίδα για τελειότητα από την πλευρά των γονιών, κανείς πια δεν εκφράζει τις πραγματικές του σκέψεις και τα πραγματικά του συναισθήματα. Μένουμε δηλαδή πιο πολύ στον τύπο και λιγότερο στην ουσία. Φοβόμαστε να μιλήσουμε ειλικρινά με τα παιδιά μας. Φοβόμαστε να τα ρωτήσουμε πράγματα. Γιατί φοβόμαστε και τι θα μας πούν, τι απαντήσεις θα μας δώσουν πίσω. Και είναι σε αυτές τις οικογένειες που στερούνται αυτό το πράγμα, δηλαδή την αληθινή επαφή, είναι σε αυτές τις οικογένειες που παιδιά με παραβατική συμπεριφορά έρχονται να δείξουν ακριβώς, να θυμίσουν την πραγματικότητα, ότι δηλαδή τελειότητα δεν υπάρχει. Κάνω πάλι μια παρένθεση εδώ για να πω ότι τα παιδιά τα παραβατικά, ξέρετε καταρχήν τι θα πει παραβατικό παιδί. Παραβατικό παιδί, να μην το αναλύσουμε. Τα παιδιά τα παραβατικά δεν προέρχονται από οικογένειες που συνήθως θεωρούμε ότι είναι οικογένειες που δεν ασχολήθηκαν πολύ οι γονείς με αυτά. Προέρχονται κυρίως από οικογένειες που υπερασχολήθηκαν με αυτά, αλλά μέσα από ένα πάρα πολύ
αυστηρό τρόπο. Μέσα από αυτήν ακριβώς την ανάγκη να είναι τα παιδιά η έξωθεν καλή μαρτυρία της οικογένειας. Άρα λοιπόν, αν χρειάζεται κάτι, πάνω απ' όλα είναι το να επενδύσει κανείς στην επικοινωνία με το παιδί και όλες αυτές τις τεχνικές τις οποίες συζητάμε και όλα αυτά που είναι υπέροχα, τα μέτρα, τα προστασία, τα φίλτρα, όλα τα πάντα, είναι καλό να τα βάζουμε μέσα σε... να τα βλέπουμε εξατομικευμένα σε κάθε οικογένεια. Γιατί συμβαίνει και το εξής, πολλές φορές μπορεί να διαβάζετε στο ίντερνετ κάτι ή στα περιοδικά που κυκλοφορούν, που είναι περιοδικά ακριβώς που πραγματεύονται τη σχέση γονέα-παιδιού. Πολλά από αυτά τα διαφημίζουν και στην τηλεόραση. Τα διαβάζουν λοιπόν οι γονείς και λένε, εγώ εφαρμόζω αυτά που μου λένε τα περιοδικά, που μου λένε οι ειδικοί, αλλά δεν πιάνουν. Ή μπορεί να συζητούν δύο μαμάδες μεταξύ τους και να λένε εσύ το έκανες αυτό και πέτυχε. Εγώ το δοκίμασα στο δικό μου το παιδί και δεν πετυχαίνει. Δεν πετυχαίνει ακριβώς γιατί δεν προσπαθούμε να το προσαρμόσουμε στα δεδομένα τα δικά μας, δηλαδή της κάθε οικογένειας. Κάθε γονιός είναι μοναδικός, κάθε παιδί είναι μοναδικό και κάθε σχέση γονέα-παιδιού είναι διαφορετική από μια αντίστοιχη άλλη σχέση. Κατά συνέπεια λοιπόν, είναι σημαντικό κανείς όλα αυτά να τα δουλεύει μέσα στο δικό του οικογενειακό, στο δικό του οικογενειακό πλαίσιο. Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι πιστεύω να μην έχω βγει πολύ από το χρόνο. Ένα-δύο λεπτάκια μόνο ακόμα θα πάρω. Έχει σημασία πώς μιλάμε για κάτι, τι γλώσσα χρησιμοποιούμε και τι λόγο χρησιμοποιούμε. Να το πω με ένα παράδειγμα. Είναι άλλο να πούμε ένα παιδί έχει ένα, να πούμε ότι αυτό το παιδί έχει ένα πρόβλημα, εν προκειμένου έχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τη χρήση, την κατάρτιση του διαδικτύου. Και είναι άλλο να πούμε αυτό το παιδί έχει ένα ζήτημα. Στην πρώτη περίπτωση που θα πούμε αυτό το παιδί έχει ένα πρόβλημα, στο νου μας έχουμε αυτό το παιδί έχει πρόβλημα, αυτό το παιδί είναι προβληματικό. Ενώ αν πούμε ότι αυτό το παιδί έχει ένα θέμα, έχει ένα ζήτημα, μιλάμε διαφορετικά. Η λέξη θέμα και η λέξη ζήτημα ανοίγει ορίζοντες, δεν κλείνει. Η λέξη θέμα και η λέξη ζήτημα κάνει ένα πράγμα να απλώνεται και όταν κάτι απλώνεται γίνεται και απλό. Δηλαδή όταν μιλάμε για θέμα, τι κάνουμε, κάνουμε ουσιαστικά συζήτηση, λέμε τι θέμα, πώς γίνεται αυτό, πώς συμβαίνει. Κάνουμε αναρωτήσεις, αναρωτιόμαστε, ρωτάμε, κάνουμε υποθέσεις, προσπαθούμε να δούμε εάν οι υποθέσεις αυτές επιβεβαιώνονται. Κάνουμε βάση περιπτώσει διάλογο. Ενώ στην περίπτωση που μιλάμε για πρόβλημα, συνήθως ψάχνουμε να βρούμε μία λύση. Και όταν μιλάμε για πρόβλημα, συνήθως ψάχνουμε τις αιτίες. Και δεν ξέρω πόσο στη ζωή σας σας βοηθάει να ψάχνετε για αιτίες. Γιατί οι αιτίες εμπεριέχουν κατηγόρια, εμπεριέχουν ενοχή. Γιατί οι αιτίες ψάχνουν να βρουν το ποιος φταίει. Στην άλλη περίπτωση που συζητάμε για το θέμα του υπολογιστή και όχι για το πρόβλημα του υπολογιστή, δεν υπάρχει ποιος φταίει. Υπάρχει τι μπορούμε να κάνουμε για να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κυρία Καραμίτσιου. Νομίζω γίναμε μερικές πληροφορίες ήταν πολύ σημαντικές. Δεν ήταν τόσο βέβαια πάνω στο διαδίκτυο ακριβώς, αλλά ήταν αυτό που λέμε ότι θα πρέπει ο κάθε γονέας να είναι κοντά στο παιδί του. Στη συνέχεια περνάμε να ακούσουμε για την εισήγηση του κυρίου Παπαμάρου.